Γεια σας. Ονομάζομαι Νίκος Παφίδης και σας καλωσορίζω στο δεύτερο εκπαιδευτικό βίντεο όσον αφορά την εκπαιδευτική έκδοση του Minecraft. Στο πρώτο βίντεο μάθαμε απλές κινήσεις, πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν κόσμο, τις διαφορές από έναν κόσμο δημιουργικό, δηλαδή creative, ή έναν κόσμο ο οποίος είναι survival ή επιβίωσης. Μάθαμε τις διαφορές κάποιων τύπων blog. Κάποια blocks π.χ. συμπεριφέρονται διαφορετικά από άλλα blocks, όπως η άμμος δεν μπορεί να τοποθετηθεί και να αιωρείται στον αέρα, ενώ άλλα blocks μπορούν, εφόσον έχουμε δημιουργήσει ή χτίσει κάποια blocks από κάτω και μετά τα σπάσουμε, το block που είναι από πάνω αιωρείται. Με την άμμο αυτό δεν γίνεται. Το πώς μπορούμε να σμίγουμε διαφορετικά αντικείμενα όπως το νερό και τη λάβα για να δημιουργήσουμε κάτι άλλο το οποίο δημιουργεί πέτρα ή bedrock, και μάθαμε άλλες κινήσεις όπως το πώς μπορούμε να πετάμε, πώς μπορούμε να περπατάμε προσεκτικά για να μην πέσω από έναν γκρεμό κάτω. Στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε κάποιες ιδιότητες πιο εξειδικευμένες, δηλαδή θα δούμε κάποια block τα οποία είναι ειδικά blocks και απαιτείται από τον δημιουργό του κόσμου να βάλει μια εντολή για να μπορεί να ενεργοποιηθεί το block ή να λειτουργήσει όπως το θέλουμε. Θα μάθουμε πώς μπορούμε να βάζουμε φιγούρες ανθρώπων ή τα λεγόμενα NPC, τα οποία δεν παίζουν στον κόσμο, αλλά μπορούν να δώσουν πληροφορίες ή να δώσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές μας, πατώντας πάνω σε ένα κουμπάκι. Οπότε πηγαίνοντας σε αυτές τις φιγούρες, τα NPC, μπορούν οι μαθητές ή οποιοσδήποτε είναι επισκέπτης του κόσμου να συνομιλήσει με τη φιγούρα αυτή και να πάρει κάποιες πληροφορίες, μια ενημέρωση, να πατήσει πάση σε ένα σύνδεσμο για να τον πάρει σε έναν ιστότοπο, σε ένα βίντεο, σε κάποιον αρχείο PDF ή οτιδήποτε μπορούμε να βάλουμε σαν σύνδεση στο διαδίκτυο. Είπα, εδώ είναι τα κουμπιά που χρησιμοποιούμε για να κινούμαστε μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Το ε εδώ το χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε το inventory, εκεί που έχουμε όλα τα block, για να μπορούμε να επιλέξουμε τι θα βάλουμε στο σακίδιο μας. Έχουμε το space εδώ, το οποίο χρησιμοποιούμε για να πηδήσουμε, για να πετάμε, πατώντας δύο φορές μπορούμε να πετάμε. Το shift, το κουμπί εδώ έχει δύο χρήσεις επίσης. Το ένα είναι όταν πετάμε, άμα το κρατήσουμε πατημένο, μας κατεβάζει κάτω σιγά σιγά. Το άλλο είναι όταν περπατάμε και το έχουμε πατημένο το shift, μας προστατεύει να μην πέσουμε κάτω. Το F1 είχαμε πει πολύ σημαντικό, γιατί άμα πατηθεί κατά λάθος εξαφανίζονται οι πληροφορίες πάνω στην οθόνη, επίσης και το σακίδιο, οπότε είναι δύσκολο να παίξουμε το παιχνίδι. Πατώντας το F1 ξανά, μας τα εμφανίζει πάλι. Το T που θα βάλουμε εδώ, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε για να ανοίξουμε το chat από κάτω και εκεί μπορούμε να βάλουμε εντολές. Και το τελευταίο είναι το H που θα πω εδώ, το ETA. Αυτό πατώντας πάνω στην οθόνη μας εμφανίζει βοήθεια, δηλαδή τα κουμπιά και τι κάνουν τα κουμπιά που σας έχω εξηγήσει τώρα. Πάμε εδώ τώρα στο mouse. Επίσης στα γρήγορα θα δούμε ότι το αριστερό κουμπί έχουμε μάθει ότι spy block, το δεξί χτίζει block, ο κύλινδρος εδώ κινώντας το πέρα δόθε, μπορούμε να επιλέξουμε κάτι άλλο στο σακίδιο μας. Κινώντας τον κύλινδρο, κινείται το τετράγωνο το οποίο επιλέγει ποιον μπλοκ θα χτίσουμε, με ποιον μπλοκ θα χτίσουμε. Και όταν πατάμε το κουμπί του κύλινδρου αυτού, δηλαδή αυτό το κουμπί εδώ, τον κύλινδρο, το κάνουμε κλικ, εκεί που είναι ο σταυρός στη μέση του παιχνιδιού, θα επιλέξει το μπλοκ που είναι ο σταυρός πάνω, και θα τοποθετήσει αυτό τον μπλοκ στο σακίδιο μας. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο κουμπί, το οποίο μας γλιτώνει χρόνο, δηλαδή άμα θέλουμε κάποιον μπλοκ το οποίο είναι μέσα στον κόσμο και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, αντί να πατάμε το ε, να πηγαίνουμε στο inventory, να το ψάχνουμε, να το βρίσκουμε, να το τοποθετούμε στο σακίδιο μας, πατώντας το κουμπί αυτό, μας το τοποθετεί αυτόματα. Οπότε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ωραία, εδώ είμαι στον κόσμο, είναι ο ίδιος ο κόσμος που χρησιμοποίησα για το πρώτο το βίντεο και εδώ βλέπουμε πρώτα μπροστά μας έναν NPC.
Αυτή είναι η φιγούρα που σας έλεγα, είναι όπως βλέπετε έχω πατήσει το F1 και δεν μπορώ να δω ούτε το σακίδιο από κάτω, ούτε το χέρι του παίχτη και είναι δύσκολο να μπορώ να παίξω παιχνίδι. Οπότε θα πατήσω το F1 και εμφανίζονται οι πληροφορίες αυτές και όλα τα πράγματα που έχω κάτω στο σακίδιο όπως τα βλέπετε εδώ στο πλευρό. Το λοιπόν, βλέπουμε ότι το NPC εδώ έχει κάποιο όνομα, εδώ το έχω βάλει Learn to Move. Ο παίχτης που θα θέλει να συνομιλήσει με τον NPC θα πατήσει πάνω του με το δεξί κλικ και θα ανοίξει το κείμενο που εσείς έχετε τοποθετήσει. Μπορούμε να βάλουμε και ένα κουμπί εδώ, το οποίο μας παίρνει σε ένα σύνδεσμο που έχουμε βάλει και αυτό μπορεί να είναι πρόσβαση σε κάποιο εκπαιδευτικό υλικό ή κάποιο βοηθητικό υλικό για την εργασία που έχουν να κάνουν ή εντολές που θα ακολουθήσουν στο παιχνίδι αυτό. Πατώντας με το αριστερό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στον NPC εφόσον δεν έχουμε βάλει μια συγκεκριμένη εντολή. Ούτε μπορούμε να αλλάξουμε το κείμενο που εμφανίζεται και πάλι εφόσον δεν έχουμε βάλει μια συγκεκριμένη εντολή την οποία θα τη δούμε σε λίγο. Ωραία. Το πρώτο πράγμα είναι να πάμε προς τα τετράγωνα εδώ και εδώ βλέπουμε ένα χώρο με διαφορετικά μπλοκ χτισμένα στο έδαφος. Η πρώτη μας άσκηση είναι να μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από αυτά τα μπλοκ. Δηλαδή είναι μπλοκ τα οποία είναι στον κόσμο ήδη και θέλω να χρησιμοποιήσω να πάρω στο σακίδιο. Όπως βλέπουμε στο σακίδιο μου εγώ από κάτω έχω ήδη κάποια αντικείμενα. Θα σας δείξω πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε κείμενα, αντικείμενα πρώτα. Πατώντας το ε, μου ανοίγει το inventory και μπορώ να πάρω όποια μπλοκ θέλω, πατώντας μία φορά, να το τοποθετήσω μέσα στο χώρο αυτό που είναι όλα τα blocks και να απαντήσω άλλη μια φορά. Και αυτό φεύγει τα block από το σακίδιο μου και αφήνει κενό χώρο. Θα απαντήσω τώρα το escape για πάνω πίσω. Άμα προσέξετε εδώ κάτω στο σακίδιο μου έχω επιλεγμένο το άσπρο block, είναι άσπρο τσιμέντο και θα πάω τώρα σε αυτό το μπλε, το glazed terracotta είναι, θα το δείτε τώρα και κοιτώντας αυτό το μπλοκ, δηλαδή βλέπουμε ότι ο σταυρός στη μέση είναι πάνω σε ένα από αυτά τα μπλοκ, θα πατήσω με το κύλινδρο ένα κλικ. Και βλέπουμε τώρα στο σακίδιο μας, μας έχει τοποθετήσει στο πρώτο άδειο τετράγωνο στο σακίδιο μας αυτό το μπλοκ. Εάν προχωρήσω και πάω σε άλλο μπλοκ, πες αυτό εδώ το πράσινο και πατήσω με το κύλινδρο του mouse, μου επιλέγει, μου βάζει και αυτό το μπλοκ στο σακίδιο. Και μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό. Να βάλουμε και αυτό το καφέ. Και τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει σαν όταν δεν έχω άλλο χώρο μέσα στο σακίδιο μου. Εδώ, άμα κοιτάξω στο σακίδιο μου τώρα, υπάρχει ένα κενό. Εάν πατήσω εδώ στο ροζ τον μπλοκ, θα το βάλει αυτό το ροζ τον μπλοκ εκεί. Τώρα, αν πάω να επιλέξω ένα άλλο μπλοκ, όπως είναι αυτό το πορτοκαλί εδώ, τι θα κάνει. Αυτή τη φορά θα αντικαταστήσει το μπλοκ που έχω επιλεγμένο, επειδή δεν έχω άλλα κενά. Αν έχω κενά, θα το βάλει στο κενό. Από τη στιγμή που δεν έχω κενό, δηλαδή θα πάω εδώ που είναι το glowstone, θα πατήσω με τον κύλινδρο του mouse, click, και θα αντικαταστήσει το glowstone με αυτό το μπλοκ. Ωραία, αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Και φυσικά χρησιμοποιώντας τον κύλινδρο να τον παίρνουμε πέρα δόθε, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας, διαλέγουμε με ποιον μπλοκ θα χτίσουμε. Και το βλέπουμε στο χέρι μου, σαν παίχτης, ότι εδώ στο χέρι έχει το ροζ το μπλοκ. Αν έρθω εδώ είναι το πορτοκαλί. Εδώ είναι το light blue glazed terracotta. Ωραία. Για να χτίσουμε είπαμε ότι πατάμε με το δεξί το κουμπί, και για να σπάσουμε με το αριστερό του κουμπί. Ωραία, εγώ θα φύγω κάποια από αυτά τα blocks τώρα από το σακίδιο μου για να μπορώ να έχω λίγο χώρο. Μου αρέσει να έχω συγκεκρισμένο το σακίδιο μου και να έχω μόνο τα απαραίτητα. Θα τα αφαιρέσω όλα τώρα. Πατήσω escape και θα πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πίστα που είχαμε κάνει. Το είχαμε δει και στο πρώτο το βίντεο. Εδώ ουσιαστικά πηδάμε από πάνω. Εδώ πηδάμε. Με το spacebar, πηδάμε στο νερό, βουλιάζουμε, με το spacebar ανεβαίνουμε, κολυμπάμε στην άλλη μεριά και με το spacebar, πατώντας το, πηδάμε έξω. Εδώ μάθαμε πώς μπορούμε να τρέχουμε γρήγορα πατώντας δύο φορές το κουμπί το W
και πριν κοντέψουμε στην άκρη, πατούμε το space να πηδήσουμε. Εδώ έχουμε αυτά τα σκαλιά τα οποία είναι μεγάλο σκαλί γιατί είναι ύψος ενός μπλοκ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το space για να πηδάμε. Εδώ περπατάμε προσεκτικά και για να μην πέσουμε κάτω, να πατήσω το F5 για να αλλάξει το τρόπο που βλέπουμε. Αν πατήσω το Shift, δεν μου επιτρέπει να πέσω κάτω, όπως βλέπετε. Ωραία. Οπότε πατώντας το Shift και κρατώντας το Shift πατημένο, πηγαίνει αργά ο παίχτης, αλλά περπατάει πολύ προσεκτικά και δεν μπορεί να πέσει στην άκρη. Εδώ θα έρθω στην άκρη, θα πατήσω το F5 τώρα να πάω πίσω έτσι, γιατί είναι δύσκολο να παίζω όταν είμαι σαν τρίτο πρόσωπο, να βλέπω τον παίκτη. Θα πατήσω το spacebar δύο φορές και θα το κρατήσω πατημένο να πετάξω. Και εδώ μπορώ να προχωρώ κανονικά όπως πριν. Εδώ στο πρώτο βίντεο είχαμε μάθει πώς μπορούμε να βγάζουμε φωτογραφίες. Δεν θα το κάνουμε αυτό πάλι. Θα πάμε στο δεύτερο σκέλος της πίστας αυτής. Πού είναι αυτή εδώ. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε είναι αυτό εδώ. Είναι ο πίνακας. Ο πίνακας αυτός, άμα προσέξετε, βλέπετε ότι έχει κάποια κόκκινα που πετάνε προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας φράχτης εδώ που προστατεύει αυτόν τον πίνακα για να μην μπορούμε να το σπάσουμε. Λες, ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να σπάσω αυτόν τον πίνακα και δεν μπορώ να περάσω από μέσα. Είναι φράχτης ο οποίος είναι αόρατος και έχει απεριόριστο ύψος και βάθος. Δηλαδή και πάνω ψηλά να πάω πετώντας. Βλέπεις, αυτός ο φράχτης δεν έχει όριο. Είναι μέχρι το τέρμα του παιχνιδιού και στο ύψος και στο βάθος. Οπότε, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, μπορούμε να κάνουμε μία περίφραξη, μία κυκλική περίφραξη, ώστε οι μαθητές να μην μπορούν να φεύγουν, να πηγαίνουν μακριά και να χάνονται. Θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε αυτό σύντομα. Τώρα, τι θέλω να κάνω, να σας δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε έναν πίνακα. Θα έρθω εδώ που μπορώ να χτίσω, λίγο αριστερά. Θα πατήσω το ε πάνω στο πληκτρολόγιο. Θα ψάξω board. Θα το εδώ. Και εδώ, χρησιμοποιώντας το board, άμα πατήσω δεξί κλικ, μπορώ να τοποθετήσω τον πίνακα αυτό και μπορώ να γράψω ό,τι κείμενο θέλω. Επίσης και στα ελληνικά. Δεν έχει. Ωραία. Το καλό με το board είναι ότι είναι αρκετά μεγάλος και μπορείτε να βάλετε αρκετές πληροφορίες. Δεν χρειάζεται ο παίκτης να πατήσει δεξί κλικ πάνω στον πίνακα για να το διαβάσει, για να διαβάσει τις έντολες όπως είναι ένας NPC. Αλλά εάν πατήσετε κατά λάθος με το αριστερό πάνω, ο πίνακας αυτός σπάει. Άρα, πώς μπορούμε να κάνουμε ένα φράχτη αόρατο. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα μπλοκ το οποίο είναι ειδικό μπλοκ. Θα πατήσω με το ε για να πάω στο inventory. Και εδώ θα ψάξω να βρω το porter. Και βρίσκουμε αυτό το κόκκινο μπλοκ εδώ. Το πάρω αυτό και το τοποθετήσω στο σακίδιο μου. Ωραία. Επιλέγοντας αυτό το πόρτερ, τι κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε μία περίφραξη εδώ. Χτίζουμε το πόρτερ όπως χτίζουμε οποιοδήποτε άλλο μπλοκ με το αριστερό το κλικ. Και βλέπουμε εδώ, δεν μου τοποθετεί το μπλοκ. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ είναι που εξήγησα πριν ότι χρειάζεται να βάζουμε κάποια εντολή. Θα πατήσω το Tab στο πληκτρολόγιο. Και μετά για να μπορώ να βάλω εντολή, βλέπουμε εδώ ότι είναι αυτή η γραμμή εδώ η κάθετος. Ή μπορείτε να το πατήσετε αυτό και να δείτε εδώ που είναι οι εντολές όλες, μπορούμε να βρούμε όλες τις εντολές. Εγώ θα πάω εδώ και θα πατήσουμε το πληκτρολόγιο το κάθετος εδώ και θα γράψω World Builder. Αυτή είναι η εντολή. Τώρα, αυτή η εντολή, όποτε την βάζουμε μέσα στο chat κάθε φορά που την χρησιμοποιούμε, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το World Builder. Δηλαδή, πατώντας τώρα το Enter, βλέπουμε εδώ πάνω το κείμενο που λέει ότι World Builder Status Updated to True. Εάν ξαναβάλω αυτή την εντολή, δηλαδή πατήσω το Tab, και ένα tip, αν χρησιμοποιούμε τα βελάκια, τα πάνω-κάτω βελάκια, μπορούμε να δούμε τις εντολές που έχουμε βάλει ήδη.
Οπότε δεν χρειάζεται να τις γράφουμε ξανά και ξανά. Οπότε θα πατήσω το πάνω, εδώ είναι το World Builder. Αν πατήσω Enter τώρα, εδώ λέει World Builder Status Updated to False. Το False σημαίνει είναι, δεν είναι ενεργοποιημένο και δεν με αφήνει να χρησιμοποιήσω αυτό το block. Οπότε πάμε πίσω, να το ενεργοποιήσω, να το εδώ True. Και τώρα μπορώ να χτίσω ένα φράκτη, το οποίο όπως με όλα τα άλλα τα blocks. Ωραία. Το λοιπόν, βλέπουμε ότι βγαίνει αυτά τα κόκκινα στεράκια από εδώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επειδή το World Builder είναι ενεργοποιημένο, μπορώ να περάσω από μέσα. Ωραία. Εάν τώρα απενεργοποιήσω το World Builder, κρατήσουμε το Tab, βάλουμε αυτή την εντολή πάλι, τώρα δεν μπορώ να περάσω από μέσα. Έχει δημιουργηθεί ένας αόρατος φράχτης. Επαόριστο προς τα πάνω και προς τα κάτω. Δηλαδή, αν προσπαθήσω να πάω από κάτω, δεν με αφήνει να σπάσω αυτά εδώ τα μπλοκ. Ωραία. Οπότε, εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτόν το φράχτη και αν δεν θέλουμε αυτός ο φράχτης να φαίνεται, μπορούμε πολύ εύκολα να το βάλουμε από κάτω. Να κάνουμε το χώρο από κάτω και να βάλουμε τα μπλοκ αυτά εδώ. Δηλαδή, πατήσω το Tab, World Builder Mode ενεργοποιημένο και να βάλω τους φράχτες μου εδώ. Και έχει δημιουργηθεί, αφήνω αυτούς τους φράχτες. Οπότε εδώ από κάτω υπάρχουν οι φράχτες, αυτή η γραμμή εδώ. Άμα απενεργοποιήσω τώρα το World Builder Mode, δεν μπορώ να περάσω από εδώ. Να το, από αυτήν την μεριά είναι. Να το. Ωραία. Οπότε, έτσι μπορώ να κάνω μία περίμετρο πάρα πολύ εύκολα. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και αυτά τα μπλοκ στον αέρα. Δεν είναι θέμα, δηλαδή θα πρέπει να έχω κάποιον μπλοκ όμως για να μπορώ να χτίσω. Θα το κάνω τώρα. Θα χρησιμοποιήσω τώρα το κουμπί του κυλίνδρου. Για να τα σπάσουμε αυτά εδώ, για να μην με ενοχλεί μετά. Πάμε Tab, World Builder. Εδώ τώρα μπορώ να τα σπάσω. Μάλιστα. Το λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσω το κουμπί του κυλίδρου να διαλέξω το γρασίδι. Να το. Θα πάμε πάνω. Να το. Υψηλό. Και εδώ μπορώ να κάνω το φράκτη εδώ πάνω ψηλά. Οπότε, τώρα αυτά τα κόκκινα δεν φαίνουν. Μπορώ να έρθω τώρα να σπάσω όλο αυτό. Ο φράχτης είναι εκεί πάνω ψηλά. Άμα τώρα ενεργοποιήσουμε, απενεργοποιήσουμε το World Builder. Βλέπεις. Δεν μπορούν να περάσουν. Υπάρχει αυτό ο άορατος τείχος και εδώ μπορούμε να περάσουμε από μέσα. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Τώρα λοιπόν, θα το αφήσουμε αυτό εκεί. Δεν μας ενοχλεί. Τώρα, ερχόμαστε από εδώ. Σε αυτόν τον κόσμο εδώ, σας έχω δημιουργήσει κάποιες δομές, οι οποίες τις έχουμε κάνει στο πρώτο το βίντεο, αλλά έχουμε κάποια μπλοκ τα οποία δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει, οπότε θα τα εξηγήσω τώρα. Αυτό είναι το σκαλί. Μπορούμε να πάρουμε, άμα έρθουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και δεν παίρνει ολόκληρο το μπλοκ, βλέπουμε αυτό το περίγραμμα, το μαύρο, που πάλι παίρνει όλον το χώρο του κύβου. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι το σχήμα ο κύβος, είναι σκαλί, αλλά θα χρησιμοποιήσει έναν κύβο στο παιχνίδι. Και αυτό θα το δούμε και με το μισό του μπλοκ. Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν περπατάμε, και ερχόμαστε εδώ σε σκαλιά που είναι αυτού του τύπου, δηλαδή block, κάθε σκαλί είναι ένα block. Εδώ χρειάζεται το space για να πηδήσουμε στο επόμενο. Με τα σκαλιά απλά περπατάμε και ανεβαίνει και κατεβαίνει, χωρίς να πηδάμε.
Τα σκαλιά αυτά είναι πολύ εύκολα τα βρούμε με το inventory. Βάζουμε stairs και βρίσκουμε διαφορετικά σκαλιά. Τα οποία για να μπορούμε να τα χτίσουμε πιο εύκολα, κάνουμε πρώτα και θα έρθω εδώ γιατί αυτή είναι η άσκηση. Θα βάλω κάποια μπλοκ εδώ. Και εδώ τώρα μπορώ να βάλω τα σκαλιά μπροστά. Και άμα θέλουμε μετά μπορούμε να σπάσουμε αυτά τα μπλοκ, αν δεν τα θέλουμε. Ωραία. Εάν βάλουμε τα μπλοκ αυτά σε άλλο πλαίσιο του κύβου, δηλαδή, να έρθουμε εδώ στο πράσινο, να βάλω ένα μπλοκ εδώ, το άλλο να το βάλω σε αυτήν την πλαγιά του κύβου, το άλλο σε αυτήν την πλαγιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλο σχήμα. Όπως βλέπετε εδώ. Αυτό μπορεί να είναι και ένα μπαγκάκι, οτιδήποτε. Οπότε, αναλόγως σε ποια πλαγιά του μπλοκ θα βάλουμε το επόμενο μπλοκ, κάποιες φορές αλλάζει και το σχήμα του μπλοκ, όπως βλέπουμε εδώ. Ωραία, πάμε να δούμε ένα άλλο μπλοκ. Εδώ έχουμε το glowstone. Το glowstone είναι πάρα πολύ καλό, δεν χρειάζεται ενέργεια και πάντα είναι, φωτίζει. Δηλαδή είναι σαν μία λάμπα. Είναι συνεχόμενο, δεν χρειάζεται ενέργεια και άμα είσαι σε μία σπηλιά ή χτίσετε ένα σπίτι για να μπορείτε να έχετε φως, καλό είναι ή να βάλουμε κάποιο μπλοκ το οποίο ενεργοποιείται με redstone, που θα το δούμε στο επόμενο σεμινάριο, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν glowstone. Π.χ. εάν χρησιμοποιήσω τώρα να διαλέξω αυτό το μαύρο τσιμέντο, θα έρθω εδώ και να χτίσω κάτι πολύ μικρό. Ένα δωμάτιο το οποίο θα είναι μαύρο. Ωραία. Θα βάλω ένα glowstone τώρα, θα το διαλέξω χρησιμοποιώντας το κουμπί του κυλίδρου. Και αν το βάλω εδώ μέσα, βλέπετε πως φωτίζεται. Θα το κλείσω και εδώ, για να το δείτε. Βλέπετε. Τώρα εδώ μέσα φωτίζεται. Χωρίς αυτά τα glowstone, δεν βλέπουμε τίποτα σχεδόν. Μπορεί να το σπάσω αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θα πάμε τώρα στο. Αυτά τα έχουμε κάνει στο πρώτο βίντεο και εδώ το νερό, η ιδιότητα του νερού. Θα δούμε τώρα τα spawn, τα αυγά. Εδώ βλέπουμε ότι μέσα στο νερό έχω βάλει κάποια ψάρια. Μπορούμε να κάνουμε spawn. Spawn είναι να τοποθετήσουμε κάποια πράγματα τα οποία θα βλαστήσουν, θα εμφανιστούσουν σαν κάτι ζωντανό. Για να βρούμε όλα τα spawn, θα πατήσω το έψιλο. Και αν ξέρουμε το ζώο που θέλουμε, π.χ. το ψάρι, να βάλω fish, θα δούμε εδώ ότι μπορώ να βάλω ή tropical fish ή μπορώ να κάνω spawn tropical fish. Είναι τύπου αυγό. Βάζουμε το αυγό, εδώ, το επιλέγω και όπως χτίζουμε τα άλλα τα blocks, το ίδιο θα κάνουμε και μετά από αυτά. Άμα το ρίξω στο νερό, μου έχει βάλει κι άλλο ένα ψάρι. Εάν βάλουμε το ψάρι έξω στη στεριά, δεν πέσει στο νερό. Αυτό έπεσε. Πάμε εδώ. Αν το ρίξω εδώ κάτω τότε. Επειδή είναι εκτός νερού, σιγά σιγά θα πεθάνει. Δηλαδή, άμα είναι εκτός του στοιχείου του, θα πεθάνει. Θα χοροπηδά για λίγο. Θα δείτε κάτι, κάποιες φορές, κάποιες βουμβουλήθρες εδώ που θα βγαίνουν και θα πεθάνει το ψαράκι. Να το. Άρχισε να κοκκινίζει. Έφυγε. Ωραία. Θα δούμε τώρα πόρτες. Οι πόρτες είναι πολύ εύκολες. Οι ξύλινες οι πόρτες δουλεύουν με το να πατάμε δεξί κλικ πάνω. Ανοίγει, δεξί κλικ, κλείνει. Θα βρούμε μια πόρτα, να τη χτίσουμε εδώ, να πάρω λίγο τον μπλοκ αυτό το άσπρο. Οπότε, να κάνω μια πόρτα, θα κάνω υποτίθεται το τείχος εδώ, έψιλο για το inventory, door, και εδώ υπάρχουν διαφορετικές πόρτες. Θα διαλέξω πρώτα αυτή την ξύλινη πόρτα, να αφήνουμε το glowstone. Και την βάλω αυτό. Τώρα η πόρτα παίρνει δύο μπλοκ. Δηλαδή, αυτό το κενό εδώ, πίσω από την πόρτα, δεν μπορώ να τοποθετήσω οτιδήποτε εδώ. Γιατί είναι μέρος της πόρτας. Δηλαδή, άμα να ανοίξω την πόρτα πατώντας δεξί κλικ, παίρνει όλο αυτό το μπλοκ. Και το μπλοκ από πάνω και το κάτω. Άρα η πόρτα παίρνει δύο μπλοκ.
αυτή η πόρτα δουλεύει με το να πατάει ο παίχτης με το δεξί κλικ. Πολύ εύκολα. Η πόρτα η επόμενη είναι αυτή εδώ. Είναι η σιδερένια πόρτα. Αυτή δεν ανοίγει με το δεξί κλικ. Απαιτεί να τοποθετήσετε μία πλάκα πιέσεως. Δηλαδή, πηγαίνοντας κοντά στην πόρτα και πατώντας την πλάκα, ανοίγει αυτόματα η πόρτα. Θα πρέπει όμως και από την άλλη μεριά να βάλουμε και άλλη πλάκα πιέσεως. Δεν τη βάζουμε εδώ αμέσως πίσω από την πόρτα, γιατί είπαμε αυτό το μπλοκ χρησιμοποιείται από την πόρτα. Οπότε το αμέσως επόμενο μπλοκ είναι εδώ που θα μπει η πλάκα πιέσεως, για να μπορεί να ανοίγει η πόρτα. Ας το κάνω. Θα έρθω εδώ, θα βάλω τα μπλοκς μου, που είναι υποτίθεται ένας τείχος. Θα ψάξω τώρα πόρτα, θα φύγω την ξύλενη και θα βρω αυτή την πόρτα εδώ, Iron Door. Είπαμε, αυτή η πόρτα δεν μπορεί να ανοιχτεί πατώντας με το δεξί κλειδί. Μένει κλειδωμένη. Τα έβαλα και άλλο ψάρι εκεί. Στο φύγουμε το ψάρι από εδώ. Τώρα λοιπόν, για να μπορεί να ανοίξει πρέπει να βρω μία πλάκα πιέσεως. Πατώ το ε και θα γράψω Pressure Plate. Pressure. Και υπάρχουν διαφορετικά χρώματα. Δεν έχει σημασία ποιο χρώμα θα βάλετε. Θα βάλω τώρα το χρυσό. Για να φαίνεται πιο ξεκάθαρα στο άσπρο, θα το βάλω εδώ μπροστά. Και τώρα, άμα κοντέψω, ανοίγει η πόρτα. Εάν το βάλω ένα μπλοκ μακριά, δεν λειτουργεί. Πρέπει να είναι στο αμέσως επόμενο μπλοκ που είναι η πόρτα. Άρα το βάζω εδώ. Αν αυτό είναι το σπίτι μου, για να μπορώ να βγω έξω, δεν μπορώ να ανοίξω, θα πρέπει να βάλω κι άλλη πλάκα πιέσεως στο αμέσως επόμενο μπλοκ, το οποίο είναι αυτό εδώ. Τώρα μπορώ και να μπαίνω και να βγαίνω από το σπίτι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Εδώ θα δούμε τι είναι η μισή πλάκα, το μισό μπλοκ. Οπότε, αυτά ονομάζονται slabs. Είναι βολικά άμα θα κάνουμε κάποια στέγη, άμα θέλω να δώσω λίγο ύψος περισσότερο, όπως είναι και το σκαλί, είναι μισό και σωστό μπλοκ. Αλλά για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, να δημιουργήσουμε αυτό, αυτή τη δομή εδώ, θα έρθω από εδώ, έψιλο, θα φύγω αυτά τα αντικείμενα που δεν τα χρειάζομαι, άστο αυτό εδώ, το φύγω αυτό, και θα γράψω εδώ slab. Και εδώ έχουμε τα slabs, διαφορετικά είναι μισό μπλοκ το καθένα. Θα βάλουμε ένα άλλο χρώμα τώρα, το βάλουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι χαρκός. Και το χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο. Ας το χρησιμοποιήσω αυτό το κομμάτι εδώ, δεν έχει σημασία. Πες ότι θα χτίσω λίγο εδώ. Και υποτίθεται θα κάνω το σπίτι μου εδώ και θα βάλω μια στέγη. Μπορώ να βάλω σωστό μπλοκ, αλλά κάποιες φορές μπορεί να θέλω να βάλω μισό. Άρα θα βάλω το μισό το slab εδώ. Τώρα το μισό το slab πάλι παίρνει. Αυτό είναι το θέμα. Πάλι θα πάρει ένα κύβο, δηλαδή θα πάρει ένα σωστό μπλοκ, ασχέτως αν είναι μισό στο παιχνίδι, θα χρησιμοποιήσει όλο το χώρο. Αν βάλω άλλο μισό μπλοκ, μισό σλάπ από πάνω, αυτό είναι εντάξει, είναι σαν να έχω ένα ολοκληρωμένο κύβο. Εάν βάλω όμως έναν κύβο κανονικό από πάνω, δεν μου επιτρέπει να το βάλω πάνω στο μισό, επειδή αυτό εδώ το μπλοκ παίρνει όλο τον κύβο στο παιχνίδι. Ωραία. Άρα αν βάλω μισό και μισό που κάνει ένα, αυτό μπορώ να βάλω και κάποιο άλλο είδος για να φαίνεται η διαφορά. Επειδή τώρα είναι άλλον είδος, δεν μου επιτρέπει. Ωραία. Άρα αυτό εδώ ο χώρος, ο κύβος αυτός, χρησιμοποιείται από αυτό το είδος του μπλοκ. Ο χαλκός. Αν βάλω το ίδιο από πάνω, μου επιτρέπει να το χτίσω. Ωραία. Αυτή είναι η ιδιότητα του μισού μπλοκ. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα φράχτη, τον οποίο ανοίγει και κλείνει με κάγκελο. Ο φράχτης είναι πάρα πολύ εύκολος. Απλά θα πάμε στο ε. Θα πατήσω fence και υπάρχουν εδώ
τα φέντσεις, τα διαφορετικά χρώματα που μπορείς να έχεις. Ας το διαλέξουμε αυτό. Θα έρθουμε από εδώ. Πες ότι θα χτίσω εδώ ένα. Οπ. Διαλέξουμε εδώ. Αναλόγως που θα τοποθετήσεις σε ποια πλαγιά θα σου βάλει το φράχτη εκεί που θέλεις. Ωραία. Τώρα, για να μπορούμε να μπαίνουμε και να βγαίνουμε, θέλουμε να βάλουμε και ένα κάγκελο. Αυτό ονομάζεται gate. Οπότε θα έρθουμε εδώ και θα ψάξουμε για gate. Ας το βάλουμε αυτό να είναι διαφορετικό χρώμα. Θα το επιλέξω. Θα σπάσω εδώ το κομμάτι και θα βάλω ένα. Εδώ και μου έχω κάνει ένα gate. Βλέπετε πως έχει ενωθεί. Τώρα, πατώντας με το δεξί κλικ, αυτό ανοίγει. Πατώντας ξανά με το δεξί κλικ, κλείνει. Οπότε εδώ μπορώ να κάνω ένα spawn το άλογο μου. Βάλω πώς. Εδώ έχει spawn horse, skeleton horse. Ας το βάλουμε το skeleton horse να το δείτε. Θα το επιλέξω και μέσα στο χώρο αυτό θα το κάνω spawn. Τώρα, γιατί να θέλουμε άλογο σκέλετο, εντάξει. Ωραία. Και αυτό το άλογο δεν μπορεί να φύγει από την περίφραξη εδώ. Και άμα θέλει να ανοίξει για να φύγει, πατώντας δεξί κλικ, ανοίγει ο κάγκελο, μπορείτε να περάσετε μέσα. Ωραία. Το τελευταίο που θέλω να σας δείξω τώρα είναι πώς μπορούμε να βάλουμε NPC. Είναι το πιο χρήσιμο αν θα δημιουργήσετε εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές σας, δηλαδή εάν θα δημιουργήσετε έναν κόσμο τον οποίο θα είναι εκπαιδευτικός, να μπορούν να πάνε σε συγκεκριμένους χώρους ή να δουν συγκεκριμένα πράγματα και θέλετε να εξηγήσετε τι είναι αυτό, ή μπορείτε να κάνετε ένα σπίτι ή έναν πύργο. Κάτι καινούργιο που θέλω να κάνω τώρα με τους μαθητές μου είναι έναν πύργο μνήμης, ο οποίος θα το δημιουργούν οι ήδη μαθητές και θα δημιουργήσουν τον πύργο με αντικείμενα που τους βοηθάει να θυμούνται κάποια πράγματα όσον αφορά την ύλη, όσον αφορά οτιδήποτε να είναι. Και θα βάλουν αυτούς τους NPC, αυτές τις φιγούρες εδώ, για να μπορούν να βάζουν κάποιες πληροφορίες όσον αφορά σημειώσεις, οτιδήποτε είναι σημαντικό για να θυμούνται. Εσείς μπορεί να το κάνετε για οτιδήποτε. Η φαντασία σας είναι ο περιορισμός. Οπότε, για να δημιουργήσω έναν NPC, όπως και με το portal που κάνουμε την περίφραξη που είδαμε στην αρχή, χρειάζεται το World Builder Mode. Δηλαδή, πάμε στο έψιλο, να φύγω κάποια αντικείμενα από εδώ. Και τώρα θα ψάξω να βρω NPC. Και είναι ένα αυγό. Και όπως με αυτό εδώ το block το border, άμα το επιλέξω το αυγό αυτό και το προσπαθήσω να το τοποθετήσω εδώ που θέλω να κάνει συνομιλία κάποιος, δεν κάνει τίποτε. Δεν με αφήνει να το τοποθετήσω. Για να λειτουργήσει αυτό θα πρέπει να πατήσουμε το Tab, να ξαναγράψουμε κάθετος World Builder, να ενεργοποιηθεί το World Builder Status σε True, σε αληθές, και τώρα μπορώ να βάλω το NPC μου. Να το. Τώρα, πατώντας με το δεξί κλικ πάνω στον NPC, μπορώ να κάνω αλλαγές. Τι είναι το όνομα του, δηλαδή μπορώ να πω μιλήστε με τον κύριο Παφίδη. Πατώντας το χ, βλέπουμε τον τίτλο από πάνω ότι είναι Mr. Παφίδης. Μπορεί, ας πούμε, ο κάθε NPC να έχει σχέση με κάποιο μάθημα, δηλαδή μπορεί να είναι μαθηματικά, μπορεί να είναι φυσική, χημεία, μπορεί να έχετε έναν κόσμο που να έχει διαφορετικά μαθήματα μέσα ή διαφορετικά θέματα. Μπορεί να είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι επανάληψη και να είναι κεφάλαια, κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, κεφάλαιο 3. Πατώντας πάλι με το δεξί κλικ, εφόσον είμαστε σε World Builder Mode, μπορώ να πάω να κάνω αλλαγές στο όνομα, να αλλάξω τη διάλογο εδώ, μπορείτε να κάνετε copy-paste φυσικά, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για το διάλογο που θα έχετε με τους μαθητές που θα διαβάσουν. Υπάρχει αρκετός χώρος, όπως βλέπετε, για να βάλετε αρκετό κείμενο. Πατώντας το χ, έχει
φυλαχτεί αυτό το κείμενο. Δηλαδή, για να μπορούμε να δούμε τι έχουμε γράψει και το πώς θα το χρησιμοποιήσουν οι μαθητές ή ο παίχτης, θα πατήσεις T, World Builder, να απενεργοποιηθεί το World Builder Status. Και τώρα, όποιος έρθει σε αυτόν τον NPC, πατήσει με το δεξί κλικ και εσείς ακόμη, δεν σας βγάζει το edit να μπορείτε να αλλάξει το κείμενο ή το όνομα, σας δείχνει το κείμενο αμέσως. Αν πατήσουμε αριστερό κλικ, δεν μπορούμε να σπάσουμε ή να φύγουμε τον NPC. Άρα, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να μπορούμε να βάλουμε κάτι το οποίο δεν σπάει, χωρίς να βάζουμε borders, δηλαδή περίφραξη αόρατη, και να μπορούν να επικοινωνούμε μαζί με τους μαθητές ή με τον παίκτη. Τώρα, για να κάνω κάτι άλλο, να βάλω μία σύνδεση. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι, θα πατήσω το Tab, να ενεργοποιήσω το World Builder Mode. Και εδώ είπαμε, εδώ μπορούμε να αλλάξουμε την ονομασία του NPC, εδώ αλλάζουμε το διάλογο, εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τη φιγούρα, να διαλέξουμε μια άλλη φιγούρα. Ας βάλουμε αυτό το κίτρινο εδώ. Και εδώ υπάρχουν τα Advanced Settings. Άμα πατήσω αυτό, μου επιτρέπει να βάλω ένα από δύο πράγματα ή και τα δύο. Το ένα είναι ένα URL, δηλαδή μια σύνδεση, οποιαδήποτε σύνδεση η οποία λειτουργεί, είτε είναι σε ιστοσελίδα, σε βίντεο, σε κάποιο αρχείο, από το OneDrive, οτιδήποτε. Ή να βάλουμε μία εντολή. Εντολές θα δούμε στο τρίτο σεμινάριο, αλλά αυτά δεν θα τα καλύψω τώρα σε αυτό το βίντεο. Οπότε θα πάω να βάλω μία σύνδεση. Add URL. Εδώ θα βάλω τη σύνδεση. Έχω ήδη κάνει copy μία σύνδεση από το πρώτο βίντεο. Να το εδώ. Εδώ μπορούμε να δώσουμε και μία ονομασία στο κουμπάκι που θα δοθεί. Video tutorial. Ένα και τελείωσε. Άμα τώρα πάω πίσω και κλείσω, θα βγω από το World Builder Mode Tab και πατήσω με δεξί κλικ. Βλέπουμε εδώ τώρα ότι υπάρχει αυτό το κουμπάκι εδώ. Πατώντας αυτό θα μου ανοίξει το βίντεο. Ωραία. Άρα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να βάλουμε ένα σύνδεσμο. Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να είναι και σε κάποιο αρχείο PDF, μπορεί να είναι σε έναν ιστότοπο με κάποιες άλλες πληροφορίες, μπορεί να είναι σε ένα link σε έναν Microsoft Forms για ένα μικρό quiz. Οτιδήποτε είναι σύνδεσμος στο ίντερνετ μπορεί να τοποθετηθεί εκεί. Ωραία, αυτά για αυτό το βίντεο. Τώρα βασικά μπορείτε να δημιουργήσετε δικό σας σπίτι, όπως έχω κάνει εδώ, με πλάγες πιέσεως να μπω μέσα, έχω βάλει το κρεβατάκι μου εδώ, έχω σπάσει κάποια blocks και έχω βάλει κάποια γυάλινα blocks εδώ για παράθυρα, έχω βάλει glowstone από πάνω για φωτισμό και έχω δημιουργήσει και ένα φράχτη εδώ πίσω με το άλογο μου και με ένα κάγκελο που ανοίγει. Οπότε, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να έχετε μάθει κάτι και καλές κατασκευές. Γεια σας.